Στα γραφεία της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας, το Σωμάτιο Εργαζομένων του Νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας, με στόχο να ενημερώσουν τον νέο διοικητή και τους υποδιοικητές για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Πριν λίγες μέρες προέκυψε μια καινούρια διοίκηση στην ΕΚΤΗΠΕ. Έχουμε υποχρέωση ως εργαζόμενοι και ως συνδικάτο να κάνουμε επίσημη συνάντηση με τον διοικητή και τους υποδιοικητές, προκειμένου να τους ενημερώσουμε για τα προβλήματα που μας απασχολούν στον ευαίσθητο χώρο της υγείας και συγκεκριμένα στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας. Προβλήματα που έχουν να κάνουν με το νοσοκομείο, αλλά και τους εργαζόμενους αυτό. Όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν, τα προβλήματα παραμένουν πολλά. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Εργαζομένων, ο Ιπποκράτης, στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας, έφτασε λίγο μετά τη μία το μεσημέρι στα γραφεία της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας. Εκεί ενημέρωσαν την νέα διοίκηση, τον κύριο Καρβέλη, τον κύριο Μάλιο και τον κύριο Νικόπουλο, για τα προβλήματα που υπάρχουν. Πρώτο και κύριο ζήτημα για μας είναι να τελειώσει αυτό το βάσανο με τον οργανισμό, που μας ταλαιπωρεί για πάνω από 2 χρόνια, που δεν έχει διευθετηθεί το σε εισαγωγικά λάθος που υπήρξε, με αποτέλεσμα να είναι ακόμη το νοσοκομείο στον αυτόματο πιλότο. Το δεύτερο ζήτημα που θα θέσουμε είναι το κτηριακό. Ξέρετε, το είχαμε επαναφέρει και τα προηγούμενα χρόνια. Ο κύριος Πολάκης, επισκεπτόμενος στην πόλη μας, είχε δεσμευτεί για τη νέα πτέρυγα. Δυστυχώς όμως αυτές οι δεσμεύσεις και οι εξαγγελίες ήταν χωρίς αντίκρισμα. Σήμερα που μιλάμε δεν υπάρχει ούτε καν η μελέτη για τη νέα πτέρυγα. Εμείς βιώνουμε μια τραγική κατάσταση, δεδομένου ότι 150 και πλέον κλίνες είναι άστεγες, αρκετά τμήματα και υπηρεσίες είναι άστεγες και οι ανάγκες για την περιοχή μας είναι τεράστιες. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι θα πρέπει να δοθεί πρώτη προτεραιότητα και στο ζήτημα της νέας πτέρυγας. Υπάρχουν και προβλήματα άλλα επιμέρους που έχουν να κάνουν με τις σχέσεις μας με τη διοίκηση του νοσοκομείου, για την οποία θα ζητήσουμε άμεσα την αποπομπή της, γιατί πραγματικά έχουμε οδηγηθεί σε τραγικές καταστάσεις. Καθημερινά δηλαδή τα προβλήματα είναι πολλά, αυτά που παρουσιάζονται και όχι μόνο αυτά που μένουν άλυτα. Και βεβαίως δοθεί σε ευκαιρία, θα θέσουμε και ζητήματα τα οποία δεν άπτονται της δικαιοδοσίας του διοικητή της ΥΠΕ, είναι και γενικότερη κεντρική πολιτική, αλλά μπορεί και ο ίδιος να συμβάλλει στην αντιμετώπιση αυτών και δεν μιλάμε για άλλα πέραν των ζητημάτων της υποχρηματοδότησης και της υποστελέχωσης του νοσοκομείου. Ζήτησαν από τη νέα διοίκηση να προχωρήσει στις απαραίτητες παρεμβάσεις από πλευράς της με στόχο την επίλυση των ζητημάτων που ταλαιπωρούν το νοσοκομείο, τους εργαζόμενους και φυσικά έχουν αντίκτυπο στους πολίτες.